δείξουνε. Δύο και δύο, δύο και ένας. Πριν τοποθετηθώ στο σχέδιο νόμου, επειδή η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς τον τελευταίο καιρό, καλό θα ήταν να ακουστούν μερικά πράγματα. Βιώνουμε το άκρος άωτον του θράσους εκ μέρους όλων του λεγόμενου συνταγματικού τόξου κατά των βουλευτών της τρίτης πολιτικής δύναμης της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο. Οι άθεοι, αυτοί που θέλουν να αλλάξουν και τα έχουν αλλάξει δηλαδή τα θρησκευτικά βιβλία, παρόλο που το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτές τις αλλαγές τις έχει κρίνει ως αντισυνταγματικές. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ είναι απτόητοι, δεν τους ενδιαφέρει. Συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν εσάς που αυτοδιαφημίζεστε σαν υπερασπιστές του συντάγματος να το καταπατάτε για άλλη μία φορά χωρίς εδώ. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία της ιστορίας. Έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 4 Μαρτίου από ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία κατά των νέων θρησκευτικών που θέλετε να επιβάλλετε και το μοναδικό κόμμα που παρευρέθη και στήριξε το αίτημά τους ήταν η Χρυσή Αυγή. Βλέπουμε να βεβηλώνονται οι ιεροί ναοί της Ορθοδοξίας και από πλευράς συγκυβέρνησης να υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Και φυσικά τα συνεταιράκια σας, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, να μην λένε κουβέντα. Άχνα, κιχ. Αν όμως, λέω αν, βεβηλώνταν άλλοι ναοί, επί παραδείγματι κανένα τζαμί, κανένα τέμενος ή καμιά συναγωγή, τι θα έπρεπε η συγκυβέρνηση, αυτό που έχουμε όλοι βιώσει. Θα κινητοποιεί το άμεσα, θα έψαχνε για κακούς ναζί που έχουν ρητορική μίσους, μυσαλλοδοξίας και ρατσισμού, για να συλλάβουν και να τους τιμωρήσουν παραδειγματικά. Τα δε τσοντοκάναλα της διαπλοκής θα βούσαν από το πρωί ως το βράδυ και θα ήταν λαλίστατα. Άκουσε αλήθεια κανένας τίποτα για τη βεβήλωση του ιερού ναού της Αναστάσεως στην Καλαμάτα? Για τον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου στα Εξάρχεια? Ή μήπως για τη βομβιστική επίθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως? Για τη Μητρόπολη στο Αίγιο, όπου κατέβασαν οι προοδευτικοί την ελληνική σημαία? Όχι βέβαια. Δια του λόγου του αληθές, καταθέτω τα σχετικά δημοσιεύματα των επιθέσεων για τα πρακτικά. Εδώ φυσικά δεν τίθεται θέμα ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας για να ενδιαφερθείτε ώστε να συλληφθούν οι ιερόσιλοι. Υπάρχει πλήρης κάλυψη και ατιμορρησία στους βέβυλους των ιερών και των όσιων της πατρίδας μας. Μας κουνάνε επίσης το δάχτυλο οι απάτριδες και οι αστράτευτοι. Έχουν το θράσος να μας κάνουν και μαθήματα πατριωτισμού, τη στιγμή που μέντορές τους είναι ο Μάρξ και ο Έγγελς, γνωστοί μισέλληνες και ένθερμοι υποστηρικτές των Οθωμανών. Τη στιγμή κατά την οποία δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι για 21 ημέρες εχμάλωτοι των Τούρκων. Και η συγκυβέρνηση παραμένει ψύχρεμη. Βέβαια, δεν είναι τα παιδιά σας εχμάλωτα για να δώσετε εντολή να τα αφήσουν ελεύθερο όπως κάνετε όταν συλλαμβάνονται καμιά φορά κατά λάθος από κάποιους αστυνομικούς για φθορές δημόσιας περιουσίας, επιθέσεις κατά αστυνομικών με μολότοφ, καταστροφή καταστημάτων, εμπρισμών λεωφορείων και αυτοκινήτων των συμπατριωτών μας. Όταν εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Ερντογάν, βγαίνετε και παπαγαλίζετε ότι εμείς κάνουμε κήρυγμα μίσους, ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας. Στον ίδιο όμως δεν τολμήσατε να απαντήσετε όταν τα έλεγε αυτά στη Θράκη μας. Μας μέμφεστε και μας βάζετε ποινές. Ενώ όταν εσείς βρίζεστε αναμεταξύ σας, δεν τρέχει κάστανο. Με πρόσφατο παράδειγμα τη Χριστοδουλοπούλου, που διαολόστηλε τον Αθανασίου, αλλά δυστυχώς για αυτήν την έπιασε το μικρόφωνο στα πράσα. Και μετά μας πουλούσε και τρέλα από πάνω, αφού είχε εκτεθεί, νομίζοντας ότι απευθύνεται σε φυτά και έλεγε «δεν το είπα». Ας ζητούσε τουλάχιστον ένα συγγνώμη, ας έλεγε «το είπα κατά λάθος». Αλλά όχι, αυτή σαν γνήσια κουμουνίστρια θέλησε να κάνει το ασπρομαύρο. Τέτοιοι είστε, ψεύτες, υποκριτές και μόνιμοι διαστρεβλωτές της αλήθειας. Ακόμη και όταν εσείς του συνταγματικού τόξου εκτομίζετε εναντίον της τρίτης πολιτικής δύναμης της χώρας ευθείες απειλές,
φωνάζοντας φασίστες έρχονται κρεμάλες ή από το Πέραμα μέχρι το Κερατσίνι φασίστας δεν θα μείνει. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δεν είναι προτροπή σε βία και ρητορική μίσους, είναι ρητορική αγάπης. Σας κατανοούμε απόλυτα. Σας πονάει η αλήθεια και δεν την αντέχετε. Γι' αυτό και άλλωστε δεν έρχεστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής. Τις προάλλες μάλιστα ήταν εδώ υπουργός εξωτερικών και απαντούσε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στα άλλα κόμματα. Και όταν είδε τον βουλευτή μας, τον κύριο Γρέγο, το έβαλε στα πόδια, σαν λοποδίτης. Την βαθύτατα αυτή αντικοινοβουλευτική αλλά και αντιδημοκρατική ενέργεια την έχουμε θέσει υπόψη του ευαίσθητου εντός πολλών εισαγωγικών δημοκράτη Βούτση, γιατί ξέρουμε πόσο αμετανόητος Μπολσεβίκος είναι. Και περιττό να πούμε είναι ότι η απάντηση δεν πήραμε ποτέ, ούτε πρόκειται. Λοιπόν, ως ο ελληνικός λαός ψηφίζει το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή και είμαστε στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εμείς θα σας ξεμπροστιάζουμε. Γιατί έχουμε ορκιστεί να υπηρετούμε το Σύνταγμα και το Έθνος. Εσείς αλήθεια, που έχετε καταστρατηγήσει το Σύνταγμα, ποιους υπηρετείτε ακριβώς? Γιατί σίγουρα δεν υπηρετείτε τον ελληνικό λαό, αλλά ούτε εξυπηρετείτε τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους. Η δε δημοκρατικότητά σας αρχίζει και τελειώνει εκεί που θίγονται οι μουσουλμάνοι βουλευτές και οτιδήποτε ξένο προς τα ήθη και έθιμα της πατρίδος μας. Γιατί εις ό,τι αφορά τους εκλεγμένους από τον ελληνικό λαό χρυσαυγίτες βουλευτές, δεν βλέπω να σας πιάνει το δημοκρατικό σας αίσθημα και να σέβεστε το γεγονός ότι είμαστε κι εμείς εκλεγμένοι. Γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας την ετιμιγορία ενός σεβαστού ποσοστού των Ελλήνων. Ντροπή και έσχος υποκριτές. Μερικοί σου λατσαδόροι μάλιστα από τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, από το ΣΥΡΙΖΑ μετά πάνε στο ΠΑΣΟΚ και καταλήγουν στο ποτάμι, επιθυμούν την απαγόρευση λειτουργίας κόμματος που εκθρεύεται τον κοινοβουλευτισμό και αναφέρονται ευθέως στη Χρυσή Αυγή. Όμως, θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάζαμε στον ελληνικό λαό το καταστατικό της Χρυσής Αυγής, αλλά και το καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για να αντιληφθούν όλοι ποιος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα καταθέσω για τα πρακτικά το καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με τα επίμαχα σημεία να είναι επισημασμένα. Πλησιάζει και 25η Μαρτίου. Και για μια άλλη φορά τα παιδιά μας θα υποστούν την πλήση εγκεφάλου των εμπαθών κομμουνιστών και την πλήρη διαστρέβλωση της ιστορίας μας. Από πλευράς μου συνιστώ τη μελέτη της ιστορίας και γιατί όχι από ιστορικούς της αριστεράς, όπως την ιστορία του Κορδάτου, για να μην κατηγορηθώ σαν σκοταδίστρια, διότι κάνω προπαγάνδα. Αυτά όμως παθαίνει ένας λαός ο οποίος στέλνει στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής άθεους, αστράτευτους και απάτριδες. Η Χρυσή Αυγή θα επιμείνει, λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και αν νομίζετε ότι εμείς σας υβρίζουμε, δεν έχετε ιδέα τι λέει για σας ο ελληνικός λαός. Κάντε μία βόλτα σε κανένα καφενείο για να ακούσετε με τα ίδια σας τα αυτιά τη γνώμη που έχουν για εσάς. Εις ό,τι αφορά τώρα το νομοσχέδιο, θα τοποθετηθούν οι ομιλητές μας, αλλά έχω να κάνω δύο πάρα πολύ μικρά σχόλια. Το ένα αφορά την μείωση των λεωφορείων, την οποία κατά τη γνώμη μου τη βρίσκω απολύτως φυσιολογική, αφού τα παιδιά σας, οι νεαροί, οι αντιεξουσιαστές που οι μπαμπάδες τους έχουν υπουργικούς θόκους, τα σπάνε και τα καίνε. Πώς να μην μειωθούν λοιπόν αυτά τα λεωφορεία? Λογικό το βρίσκω. Και το άλλο αφορά τους ποδηλατοδρόμους. Είχα κάνει και μία σχετική ερώτηση και παραδόξως πήρα απάντηση. Και βλέπουμε εδώ ότι ακόμη την ερώτηση την είχα καταθέσει το 2016. Έχουμε φτάσει το 2018 και δεν έχει ολοκληρωθεί το τμήμα Κηφισιά Γκάζη. Επειδή εγώ χρησιμοποιώ το ποδήλατο, υπάρχει ένας υποτυπώδης ποδηλατόδρομος στην Κηφισιά, ο οποίος είναι για τα πανηγύρια. Παρεβάλλονται κάδι απορριμμάτων, κάνουν βόλτα οι κυρίες με καροτσάκια με τα μωράκια τους,
Παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους όσοι έχουν τα σπίτια τους εκεί, γιατί απ' έξω ακριβώς περνάει ο ποδηλατόδρομος. Εύχομαι αυτά που θέλετε να κάνετε, να τα υλοποιήσετε για να είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Έχω όμως τις επιφυλάξεις μου. Ευχαριστώ.